Τώρα, φίλες και φίλοι, είναι στιγμή, μεγάλη στιγμή, διότι νομίζω έχουμε κάτι χρόνια να τα πούμε με την κυρία που θα ακολουθήσει. Αγαπημένη μου σίγουρα, αγαπημένη σας σίγουρα, είναι η κυρία Θέκλα Πετρίδου, η ψυχολόγος, η συγγραφέας και, απαστράπτουσα. Πες στο φίλο μου το Σάκη, του χρωστάω μία συνέντευξη. Έχει από πέρσι το Γενάρη που μου λέει θα έρθει στη Λεμεσό να σου πάρω μία συνέντευξη. Ακόμη θα πάω. Θα πας, πρέπει να πας. Το σταμάτησες τον άνθρωπο τον Λοιπόν, Θεκλίτσαμε, καταρχήν πώς είσαι? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Το βασικότερο. Υγεία να έχουμε. Είμαι καλά, ναι, είμαι καλά. Είμαι εκεί που θέλω να είμαι. Είμαι όπως θέλω να είμαι. Κάνω τη δουλειά μου όπως θέλω να την κάνω. Τελευταίως έχω επεκταθεί και στο χώρο των podcast, Ανδρέα. Οπότε, αν ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο, αν οι εκροντές σου έχουν χρόνο, μπορούν να ακούσουν τα podcast που βγάζω, είτε από το κανάλι μου στο YouTube, είτε από οπουδήποτε ακούνε τα podcast. Σίγουρα είναι πολύ αποδοτικός ο τρόπος αυτός που επικοινωνείς, γιατί πάρα πολλοί κόσμος τώρα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τα podcast βέβαια για να ενημερώνεται, και ξέρω, Ανδρέα, ότι έχεις πάρα πολλούς φίλους και ακόλουθους. Ναι, έχουμε φτάσει στο κανάλι μου στο YouTube, στους 75.000 ακόλουθους, στα 35 εκατομμύρια θεάσεις, και 3 Φεβρουαρίου παρουσίασα καθυστερημένα λόγω κορονοϊού το τελευταίο μου βιβλίο στην Αθήνα. Είχε γίνει το αδιαχώρητο, ήταν 850 άνθρωποι τουλάχιστον. Βλέπουμε τη σελίδα παρουσία τώρα στο YouTube. Αυτή είναι η σελίδα μου στο YouTube. Μάλιστα. Βλέπεις, βγαίνω και απαστράπτουσα, βγαίνω και με τον τουρμπά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είναι λίγο επίκαιρο το θέμα αυτό. Απόπειρα βιασμού, βιασμός ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, είναι ακόμα... που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, διερευνώνται από το 2020, από ό,τι έχω διαβάσει. Προφανώς έπαιξε ρόλο και ο εγκλεισμός του κορονοϊού για να καθυστερήσει ίσως. Μιλάμε για την υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη. Την υπόθεση Γεωργούλη. Είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου, εννοείται αυτό. Εμείς θα κάνουμε με αφορμή αυτό μια γενικότερη κουβέντα. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν τον έχω εξετάσει, Ανδρέα μου, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με αφορά. Είναι πολύ στενάχωρο, πολύ λυπηρό το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη μάλλον, ακούγονται διάφορα. Καλέ, θα ακούνε Ελλαδίτες ευρωβουλευτές και θα στρίβουν γωνία. Βέβαια, δηλαδή... Ο ένας τα παίρνει, ο άλλος τα δίνει, μάλιστα. Αυτό που εμένα μου έκανε έτσι πολύ άσχημη εντύπωση είναι διάφορα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία ακούστηκαν δυστυχώς και από κάποια πολιτικά χείλη, σχόλια επαναθυματοποίησης του θύματος. Ναι. Και από γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, είμαι εξαιρετικά θυμωμένη με αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει. Θέλει πάρα πολύ θάρρος η οποιαδήποτε γυναίκα να καταγγείλει θέμα βίας. Στην πάνω της. Βίας σωματικής, βίας σεξουαλικής, βίας ψυχικής. Ναι. Και οποιαδήποτε γυναίκα και οποιοδήποτε άνδρας. Γιατί η βία δεν γνωρίζει φύλο. Έτσι είναι. Σωστό. Η βία γνωρίζει τύπο προσωπικότητας. Άκουσα κάτι πάρα πολύ ωραίο online, το οποίο δεν μπορώ να το πω εδώ, το λόγο τηλεόρασης. Ναι. Ένας κακοποιητικός μπιπ άνθρωπος, θα πω τη λέξη μπιπ, μπορείτε να καταλάβετε ποια λέξη εννοώ, μπορεί να προβεί σε πράξεις βίας. Ναι. Η πράξη βίας, η οποιαδήποτε πράξη βίας, είτε πρόκειται για ξυλοδαρμό, είτε πρόκειται για βιασμό, είτε πρόκειται για bullying οποιασδήποτε μορφής, mobbing, παρενόχληση στο χώρο της εργασίας, είτε πρόκειται για nagging που ονομάζεται η αδιόρατη κακοποίηση που μπορεί να κάνει ο ένας πάνω στον άλλο, να εξασκήσει ένας άνθρωπος πάνω στον άλλο, οποιαδήποτε μορφή βίας χρειάζεται ένα τύπο προσωπικότητας που να μπορεί να την εξασκήσει. Ναι. Και ο τύπος της προσωπικότητας που μπορεί να εξασκήσει βία είναι ο ναρκισσιστικός τύπος προσωπικότητας για όλες τις μορφές βίας, και για ακόμη πιο ιδεχθείς μορφές βίας ο ψυχοπαθητικός τύπος προσωπικότητας και ο κοινωνιοπαθητικός τύπος προσωπικότητας. Να ρωτήσω κάτι, πάνω σε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επειδή μιλάμε για τον ναρκισσισμό και για τη βία, εγώ θα το επικεντρώσω, θα το κάνω πιο ειδικό στο βιασμό, ας πούμε. Έχει στοιχεία μισογυνισμού ο βιαστής? Ο βιαστής ο οποίος βιάζει γυναίκα βεβαίως έχει στοιχεία μισογενισμού. Ο βιαστής που βιάζει άνδρα έχει στοιχεία μισανδρισμού. Μάλιστα. Ο βιασμός σημαίνει εξασκώ σεξουαλική εξουσία πάνω σου. Γι' αυτό είναι πολύ αστεία αυτά που ακούστηκαν. Ότι κάποιος που είναι πολύ όμορφος εξωτερικά... δεν έχει ανάγκη να το κάνει. Έχει μεγάλη ζήτηση, ναι. Δεν έχει ανάγκη να βιάσει. Όχι, ο βιασμός δεν είναι για να κάνει σεξ. Ο βιασμός είναι για να καθυποτάξεις τον άλλον. Και βιασμός μπορεί να γίνει και μέσα σε σχέση και μέσα σε γάμο. Και βιασμός μπορεί να γίνει και σε ραντεβού. First date rape είναι ένας όρος που υπάρχει στην αγγλική γλώσσα που σημαίνει βιασμός στο πρώτο ραντεβού. Ναι. Πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφής βία και να βγάλουμε από το μυαλό μας το στερεότυπο ότι κάποιος όταν δεν είναι όμορφος, όταν δεν είναι σεξουαλικά ελκυστικός, όταν δεν το θέλουν οι γυναίκες ή οι άνδρες, τότε προχωρεί στο να βιάσει. Αυτός που βιάζει το κάνει γιατί έχει μέσα του την ανάγκη να βγάλει τα αποθυμένα του πάνω σε άλλους ανθρώπους. Να θυματοποιήσει άλλους ανθρώπους. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί ακούστηκε ρε παιδί μου, εντάξει, αυτός είναι ωραίος, τον κυνηγάνε οι γυναίκες, δεν έχει ανάγκη επιβεβαίωσης. Δεν είναι επιβεβαίωση ο βιασμός. Τι επιβεβαίωση είναι? Έχεις δίκιο. Κοίταξε, σκέψου όμως ο κόσμος πώς το σκέφτεται. Ή λένε, ξέρεις, είχαν σχέση. Ναι. Και επειδή είχαν σχέση, δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι είχαν σχέση, ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας αφορά. Επειδή είχαν σχέση, μπορεί να ρίξανε μπατσάκια. Ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα δικαιούται να ρίξει μπατσάκια μέσα σε σχέση, έξω από σχέση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και βέβαια, ένα από τα χείριστα που έγιναν ήταν το γεγονός ότι κάποιοι εντέχνως δημοσιοποίησαν το όνομα της καταγγέλουσας. Το όνομα της γυναίκας. Και όχι μόνο το όνομα της γυναίκας. Και σχρά κουτσομπολιά, χθες έγινα έξαλλη. Ναι. Όταν μία γυναίκα η οποία παρακολουθεί τα βίντεο μου έστειλε, ξέρεις, Κλίτσα, θα διαφωνήσω μαζί σου σε αυτό, γιατί έχω ακούσει ότι αυτή τα έχει με αυτόν. Έλεος. Ναι. Και πόσος εσωτερικευμένος μισογενισμός υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι μισογένιδες. Μπορεί και μια γυναίκα να μισάει την άλλη. Δηλαδή να σκέφτονται ότι οι γυναίκες είναι αντίπαλοι, δεν είναι αδερφές μας. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τα φύλα. Θεωρώ ότι υπάρχει και μισανδρισμός, όχι μόνο μισογενισμός. Δηλαδή υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες μισούν τους άνδρες και λένε όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλοι οι άνδρες είναι αλλιώς. Και πρέπει να βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ως μια ξεχωριστή ιδιαίτερη προσωπικότητα και να βλέπουμε τι τύπο προσωπικότητας έχει αυτός ο άνθρωπος και αν αυτός ο τύπος της προσωπικότητας είναι υγιής, αν οι προθέσεις αυτού του ανθρώπου είναι αγαθές. Και ένα λεπτό και λίγο να συζητήσουμε και λίγο το ζήτημα της πολιτικής του στυλ. Βάζω στο ψηφοδέλτιο ανθρώπους οι οποίοι θα προσελκύσουν ψήφους. Ναι. Ότι ο ψηφοφόρος θα πάει και θα δει πάνω σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, σε όλες, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Θα ψηφίσει κάποιον επειδή είναι γνωστός ως ηθοποιός, ως τραγουδιστής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει όλοι και οι ψηφοφόροι σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία να διαλέγουν υγιείς προσωπικότητες και καλούς ανθρώπους, όχι διάσημους, γνωστούς ή ισχυρούς. Σωστό. Τώρα, Θέκλα, επειδή ένας επίδοξος βιαστής μεγαλώνει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, σε μια οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση ούτε με βία, ούτε με βιασμό, ούτε με τέτοια. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Ναι. Κοίταξε, Ανδρέα, έχει πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε και... έχω λίγο θέμα με τον ύπνο, γιατί αργό να ξυπνήσω. Διαφορετικά θα θέλω να έρθω εκεί στο στούντιο και να κάνω ντου. Θέλω και θα φέρω και τον Λάκη. Θα έρθεις κάποια στιγμή, θα έρθεις. Μου είπε σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, η πρόταση ήταν για να κατέβω κάτω, αλλά θα σήμερα να ξυπνήσω μια ώρα πιο νωρίς. Το ξέρω, την επιλογή λίγο δύσκολη, αλλά για μένα θα έρθεις και είμαι σίγουρος. Θα έρθω, θέλω να έρθω έτσι, να αφιερώσω αρκετή ώρα για να συζητήσουμε όλα τα καινούργια πράγματα που έχω διαβάσει, που έχω μελετήσει, που έχω ανακαλύψει, όλες τις καινούργιες εξελίξεις της ψυχολογίας, στη δυναμική των σχέσεων κλπ. Αυτό που ξέρουμε σήμερα και τα πράγματα είναι πολύ. Μιλάμε τώρα για τελευταίες ανακαλύψεις της επιστήμης της ψυχολογίας. Φαίνεται ότι ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως με τον τύπο προσωπικότητας που έχει και το πώς επιλέγει να ζήσει τη ζωή του, αντιδρά απέναντι στο τραύμα της παιδικής του ηλικίας κυρίως είτε με το να γίνει ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, δηλαδή με έχουν κακοποιήσει, ξέρω πόσο άσχημο πράγμα είναι η κακοποίηση, δεν θέλω με τίποτα να κακοποιήσω τους άλλους, ή με έχουν κακοποιήσει. Θα κακοποιώ και θα ράνω. Καταλαβαίνεις ποιο ρήμα βάζω στη λέξη του κακοποιώ. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν στο περιβάλλον του ένας επίδοξος βιαστής στην παιδική του ηλικία να έχει δεχθεί βία. Και εδώ που τα λέμε, η βία είναι παντού. Ζούμε σε μια εποχή με πολλή ένταση, έτσι, και σε μια εποχή, έτσι, που υπάρχει έτσι η βία σε όλα τα επίπεδα και έχουμε και υψηλή ανοχή στη βία. Παρόλο που θεωρούμε ότι έχουμε εξελιχθεί και έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, όλοι δεχόμαστε βία και η πιο επικίνδυνη βία είναι η αδιόρατη, ψυχική βία. Ναι. Οπότε ένας ο οποίος φτάνει στο σημείο να βιάσει, συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του ένα σωρό αποθυμένα. Όταν λέμε αποθυμένα, μιλάμε για αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές εμπειρίες, τις οποίες δεν τις διαχειρίζεται, δεν τις έχει επεξεργαστεί, δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία για να κλείσει τα τραύματά του. Ναι. Και όλο αυτό τον οχετό που έχει μέσα του τον βγάζει πάνω σε άλλους ανθρώπους, κακοποιώντας. Είτε ελεκτική βία, είτε σωματική βία, είτε βιασμό, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, έμφυλη βία μπορεί να είναι ελεκτική, μπορεί να είναι σεξουαλική, μπορεί να είναι οικονομική και μπορεί να είναι και σωματική. Υπάρχουν, λες, και το σκύλο μου πίσω, Ναι. Λάκη, θες να βγεις στον Ανδρέα? Να σου πω, πώς το λένε το σκυλάκι σου? Λάκη. Είναι Λάζαρος ο γιος μου, Κυριακή η κόρη μου. Ναι. Όταν είδαν ότι πήρα τους δρόμους και πήγαινα από εδώ και από εκεί, μου έφεραν ένα σκύλο για να με αφήσουν εδώ στο χωριό. Κατάλαβες. Είναι ο Λάκης. Λάκη, έλα παιδί μου στην παρέα μας, Λάκη. Έλα στην παρέα μας. Λοιπόν, αγαπημένη μου, κοίταξε να δεις, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω από κοντά να έχουμε χρόνο πολύ να τα πούμε. Έτσι, γιατί πάντα έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις σου και επειδή και τα μελετάς και επειδή το βασικότερο έχεις πολύ μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο που από εκεί αντλείς θέματα της καθημερινότητας. Κοίταξε, λαμβάνω καθημερινά, έτσι, είμαι Ανδρέα τουλάχιστον 100 email. Και μηνύματα. Άρα μπορεί να έχει εικόνα του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Επικοινωνώ με χιλιάδες ανθρώπους, ναι. Ξέρετε, γιατί ωραίο είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι πολύ καλό να το διαβάζεις. Αλλά το να έχεις εμπειρία μέσα από την κοινωνία του τι συμβαίνει είναι άλλο πράγμα. Τώρα ετοιμάζεις βιβλίο καινούριο. Γράφω το 7ο μου βιβλίο, σου λέω, παιδί μου. 7ο βιβλίο γράφω τώρα. Με θέμα. Έχω να γράψω από το 20. Με θέμα. Δεν έχω πει ακόμη το θέμα. Πονηρή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω θα είναι πριν και μετά. Μάλιστα. Πριν από αυτό το βιβλίο, η Θέκλα πριν από αυτό το βιβλίο συγγραφεύς και η Θέκλα μετά. Έτσι νομίζω. Θέκλα, τώρα μιλάω στον εαυτό μου στο τρίτο πρόσωπο, είναι μια αντιξεναρκισισμού. Θα το βάλεις Θέκλα. Όχι, Θέκλα είναι και ΑΕΗ θα βάλεις. Πάντως πρέπει να παραδεχθείς ότι έχω ανανεωθεί. Πολύ, πάρα πολύ. Αυτό ότι φαίνεται ακόμα και από τηλεόραση. Λοιπόν, ραντεβού. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο γάμος γερνάει και ο γάμος αρρωστάει. Αυτό. Λοιπόν, σε φιλώ, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Για χαρά, καλημέρα.